διότι δεν καταλαβαίνει τι του λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι λένε, θα ζητήσει παράταση, θα πάρει την παράταση όπω κάνουν όλε οι άλλε χώρε σε ανάλογη περίπτωση και έχει όλο το δικαίωμα ω κυρίαρχη κυβέρνηση να θε και να διαπραγματευτεί τα μέτρα εκείνα που δεν θέλει και να τα αντικαταστεί με άλλα μέτρα που θέλει. Ερχόμαστε τώρα, το μνημόνιο, να ξέρετε, είναι κάτι που αλλάζει διαρκώς, είναι ongoing διαπραγμάτευση, δεν είναι η βίβλος, αλλάζει. Ακούστε λοιπόν και κάτι ακόμη, επειδή άκουσα τον κύριο Μίχαλο, τον θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, να καταλάβουμε τι μας λένε, δεν θα το καταλάβουμε, θα συνοηθούμε, θα καταστραφεί η χώρα μας. Η Ελλάδα, κύριε Μίχαλε, έπρεπε να πάρει για να πάρει τα λεφτά, συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούω το... Η Ελλάδα, κύριε Μίχαλε, για να πάρει τα λεφτά τα επόμενα και να έχει ρευστότητα, έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα. Τα μέτρα αυτά δεν τα πήρε γιατί γίνανε οι εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να μοιράσει άλλα 8 δισεκατομμύρια. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, δεν θα μοιράσω τα 8 δισεκατομμύρια, δεν θα πάρω φυσικά τα μέτρα που να πάρω, αλλά δώσω μου εσύ τα λεφτά. Το βρίσκεται λογικό πραγματικά αυτό? Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε από ένα σημείο αφετηρίας, που για να πάρουμε τα λεφτά έπρεπε να πάρουμε μέτρα. Να το καταλάβουμε λίγο. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και πρότεινε άλλα 8 δισεκατομμύρια μέτρα. Σας ακούσαμε. Παίρνει τα 8 δισεκατομμύρια πίσω και περιμένει άλλα τόσα λεφτά. Κύριε Γεωργιάδη, να πω κάτι. Έλα, είστε και μάγια. Εσείς όμως είστε υπεύθυνοι και έχει φορτωθεί η σημερινή κυβέρνηση στα πρώτα. Όχι, κύριε Δανίκα. Εμείς παραδώσαμε τη χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Έτοιμη να βγει σαν χώρα. Να μιλήσω σε τρεις εβδομάδες. Την σταματήστε το παραλήρημα. Καταλάβατε. Η Ελλάδα μην έγινε... μου κάνετε εμένα υποδείξεις. Η Ελλάδα κατάντησε έτσι. Η Ελλάδα κατάντησε η χλέβη της Ευρώπης. Η Ελλάδα κατάντησε η χλέβη της Ευρώπης. Επειδή όλες οι κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένες και τη δική σας και τη δική σας την κάρτα του πιτελοδοκείου. Κύριε Γεωργιάδη, πετατρέψατε τη χώρα. Εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε πιτελοδοκείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή οποιαδήποτε. Μιλάω κι εγώ έτσι, γιατί έτσι μιλάτε κι εσείς. Κύριε Γεωργιάδη, σε παραλήρημα βρίσκεστε διαρκώς. Μας κάνετε μαθήματα διαρκώς. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Κάναμε μια. Όλες οι κυβερνήσεις. Κάναμε μια πολύ πολιτισμένη κυβέρνηση. Όχι, έχω γίνει έξαλλος. Να σου πω γιατί έχω γίνει έξαλλος. Γιατί ο Σόιμπλε μας μιλάει με αυτόν τον ταπεινωτικό τρόπο, επειδή όλες οι κυβερνήσεις και ειδικά του κυρίου αυτού, ο οποίος προέρχεται από αυτές τις κυβερνήσεις, ταπείνωσαν την Ελλάδα. Ξύλωσαν την παραγωγή της χώρας, επισκόπησαν πάρα πολύ, διαλύσαν το φορολογικό σύστημα, καταντήσαν την παιδεία διαλυμένη τελείως, όλα τα καταντήσαν, τα διαλύσαν. Και ξεκινήσαν τις μεταρρυθμίσεις, Γιάννη μου, από το να κόβουν τις καθαρίστριες, οι θρασίδηλοι διώξαν τις καθαρίστριες. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Να διώξουμε τις καθαρίστριες, να διώξουμε τους σχολικούς φύλακες και οι ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες που ξέρουν δισεκατομμύρια είναι στο απειρόβλητο. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση. Και όλοι αυτοί θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα στη Σουλτανία. Δεν έχουν καμία σχέση με Ευρώπη. Είναι με τη Σουλτανία, είναι με την Τουρκία. Είναι Οθωμανική. Κύριε Πρεδρέ, κύριε Μίχαλε, μια στιγμή. Ο κύριο Γεωργιάδη. Δεν δικαιούται ο κύριο Γεωργιάδη να μιλάει. Θα μου απαγορεύσετε τον λόγο. Όχι, αλλά αυτά που λέει ο κύριο Γεωργιάδη είναι απαράδεκτα. Κάνετε τον. Όχι, κάνετε τον Κίνσο, κάνετε τον καθηγητή, τον προφέσορα, όταν έχετε η γούνα σας έχει πολλά ράματα. Τον κυβερνήσω το δικό σας. Κύριε Δημήτρη, κύριε Δανίκα. Και του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Ας του δώσουμε το δικαίωμα να απαντήσει. Μισό λεπτό. Γιατί συνέχεια τον ακούω να μιλάει στην καθέδρα και κάτι κουνάει το δάχτυλο του. Είπε ότι δεν θέλει να πει. Λοιπόν, τι λέει η Ευρώπη σήμερα. Είπε ότι δεν θέλει να πει. Όταν βλέπω το Σόιμπλε να μου μιλάει έτσι. Και εγώ το ίδιο. Είμαι Έλληνα. Γιατί με ταπεινώνει λόγω του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μα μιλάει ο Σόιμπλε. Λόγω όλων των κυβερνήσεων αυτών. Και εγώ το ίδιο. Δεν μα μιλάει ο Σόιμπλε. Α δώσουμε στον κύριο. Το κείμενο του Σόιμπλε. Κύριε Πρετεντέρη. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε παρέμβει στη διαμάχη αυτή. Γιάννη, έχει δίκιο. Ο Δημήτρη επετέθησε στον Γεωργιάδη. Να απαντήσει ή να μην απαντήσει. Θέλει να απαντήσει μέσα στον κύριο Γεωργιάδη. Απαντήσει μέσα στον κύριο Γεωργιάδη. Συγχωρείτε κύριε Πρετεντέρη, απευθύνθηκε ο κύριο Γεωργιάδη. Ένα είπε, δεν πρόλαβε να πει τίποτα και μετά τον έπεσε ο Δανίκα. Να απαντήσει ο Δανίκα ή να απαντήσει. Ενοχλήθηκε προφανώ. Θέλετε να απαντήσετε εκ μέρου του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Δανίκα. Όχι, βεβαίω. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, απαντήσει ο κύριο Δανίκα. Πρώτα απ' όλα να το εξηγήσουμε για